I bring you greetings from Great Britain. Σύντροφοι, σας φέρνω χαιρετισμούς από τη Βρετανία, τη μόνη χώρα μέχρι στιγμής που ψήφισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για το οποίο θα αναπτύξω κατά βάση αφορούν στην κρίση. Στάθης μίλησε για την κυρίαρχη αφήγηση, το κυρίαρχο αφήγημα στην Ελλάδα. Και θα σας παρουσιάσω ποιο ήταν το κυρίαρχο αφήγημα στην ψηφοφορία εν ώψη του δημοψηφίσματος της Βρετανίας, που γενικά λέγεται ότι οι λήθοι εργατικοί της Βρετανίας δεν ήξεραν τι έκαναν και ψήφισαν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πλοκοί συλλόγοι για κάποιοι, γιατί οι Βρετανοί ψήφισαν όπως ψήφισαν. Κατά κύριο λόγο ήταν γιατί εκτίμησαν το τι συμβαίνει, τι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στους λαούς. Γιατί τους βλέπουν ουσιαστικά το τι κάνει, ότι λειτουργεί σαν ένας φιλελεύθερος βραχίωνας. Όχι γιατί υπήρχε ξενοφοβία ή απλώς ο φόβος εργατικής τάξης Βρετανίας απέναντι στους μετανάστες. Για την αριστερά όμως είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ότι υπάρχει μια στρατηγική στρατηγικής, μια κρίση πολιτικού κόμματος, μια κρίση καθεστώτος και μια κρίση του κράτους αυτού καθ' αυτού. Βέβαια αυτά συμβαίνουν από καιρό εις καιρόν, αλλά όχι όλα αυτά ταυτόχρονα. Αν σκεφτείτε τη στρατηγική κρίση για παράδειγμα με την επέμβαση στο Ιράκ, ή την κρίση του Σουέζ. Υπάρχει κάποια αναλογία σε ό,τι αφορά την κρίση του κόμματος. Μπορούμε να σκεφτούμε την κρίση του συντηρητικού κόμματος με την υπογραφή ελεύθερου εμπορίου ή με τις εμπορικές συμφωνίες του δεκαετία του 80. Σχέση με κρίση καθεστώτος. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπήρχε η πολύ μεγάλη κρίση των φιλελευθέρων μέσα στη δεκαετία του 70. Σε σχέση με την κρίση κρατική, σκεφτείτε το Ιρλανδικό ζήτημα, για παράδειγμα, και τις μεγάλες συγκρούσεις που υπήρχαν. Ήταν ένα παράδειγμα. Αυτό που βλέπουμε όμως τώρα είναι όλα αυτά τα τέσσερα στοιχεία στη Βρετανία να συγκεράζονται ταυτόχρονα. Σημαντικό είναι ότι το συντηρητικό κίνημα που είναι τώρα στην κυβέρνηση στη Βρετανία υφίσταται και υπηρετεί τα συμφέροντα της αριστοκρατίας και της μπουρζουαζίας τα τελευταία 500 χρόνια. Η πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την απηχεί ουσιαστικά είναι εναντίον της βρετανικής μπουρζουαζίας επί της ουσίας. Γενικά μόνο οι πολύ μικροί καπιταλιστές, οι μικρομπουρζουάδες θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο να φέρουν και να υπακούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μόνο το υψηλό, το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και το συμφέρει. Είναι κάτι λίγο αντίστοιχο με τα προεκλογικά επιχειρήματα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει κανένας μεγάλος καπιταλιστής ουσιαστικά που τον υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν τους ενδιαφέρει μια μετανάστευση αθρώα από το Μεξικό, δεν θέτει σε αμφισβήτηση ή στη διακινδύνευση τα συμφέροντά τους. Είναι σημαντικό λοιπόν για τις ΗΠΑ παραμένει ευθυγραμμισμένη ως έχει. Ουσιαστικά δηλαδή είναι καταστροφή για αυτούς αυτό το οποίο συνέβη και αντιμετωπίζουν δυσκολία. Αυτό ό,τι αφορά τη στρατηγική. Σε ό,τι αφορά το κόμμα, το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στη Βρετανία είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αστικό κόμμα το οποίο να αντιπροσωπεύει το σύνολο της επικράτειας. Το συντηρητικό είναι το κυρίαρχο κόμμα, αλλά υπάρχει και ένα εθνικιστικό κόμμα που είναι κυρίαρχο στη Σκωτία, το νεοφιλελεύθερο στην Ιρλανδία, το δημοκρατικό στην Ουαλία. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο συντηρητικό κόμμα το οποίο να απηχεί και να αντιπροσωπεύει το σύνολο της επικράτειας της Μεγάλης Βρετανίας. Κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό αφήνει χώρο για νέες πολιτικές και για νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Και αυτό σημαίνει πλέον ότι η μπουρζουαζία δεν έχει μια ενιαία ψήφο σε ό,τι αφορά την προώθηση των στόχων τους. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς, σε σχέση με το πώς είναι τώρα το καθεστώς, το κράτος είναι ένας κρατικιστικός μηχανισμός της μπουρζουάδικης καθεστώτος. Το καθεστώς
στο καθεστώς έχουμε μια σειρά διαφορετικών κυβερνήσεων, διαφορετικών πολιτικών κομμάτων που κατά βάση όμως εφαρμόζουν την ίδια πολιτική, την νεοφιλελεύθερη θα λέγαμε από την εποχή της Θάτσερ, της πρώτης εκλογής του 1979. Λίγος πολύ το Συντηρητικό Κόμμα το ίδιο εφαρμόζει, την ίδια πολιτική, το ίδιο project εφαρμόζει. Αυτό το καθεστώ ισχύει και τώρα. Το Συντηρητικό Κόμμα μιλά για προβλήματα ανισότητας. Δεν μιλάνε μόνο για τη ρατσισμό, αλλά μιλούν και για διαφορετική, χρησιμοποιούν και τον όρο εργατική τάξη. Όχι γιατί πρόκειται να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν την εργατική τάξη, αλλά πρέπει λίγο να μιλήσουν περί αυτής, για θεωρήσουν ότι είναι ένα θέμα προς συζήτηση και για να εφαρμόσουν κάποιο είδους στρατηγικές σε σχέση με την επένδυση και τη βιομηχανία. Θα δούμε λοιπόν το πέρας, πιστεύω, του καθεστώτος αυτός. Και τέλος, ό,τι αφορά την κρίση του κράτους, έχει να κάνει με την ακεραιότητα του Βρετανικού κράτους. Μετά το σκοτσέζικο δημοψήφισμα που υπήρξε πριν, με μια σχετική ανεξαρτησία, Αμερική ανεξαρτησία της Σκωτίας με το δικό της κοινοβούλιο, και τώρα που έδωσε τελικά στο τελικό δημοψήφισμα ένα ηχηρό ναι παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν από το Σκοτσέζικο Εθνικιστικό Κόμμα ως πρόκριμα για την διενέργεια ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για ενδεχόμενη παραμονή της Σκωτίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θέτει ένα πρόβλημα. Χρησιμοποιούν δηλαδή ενδεχομένως την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα μοχλό για ενδεχόμενη απόσχηση από το Βρετανικό κράτος. Απηχώντας νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτό το πολύπλοκο παζλ χρησιμοποιεί προβλήματα για την μπουρζουαζία. Δημιουργεί προβλήματα στην μπουρζουαζία της Βρετανίας. Γι' αυτό και υπάρχει μια διάχυτη μελαγχολία μετά το αποτέλεσμα του υποψηφίσματος, μετά τον Brexit. Ουσιαστικά υπάρχουν φωνές που ζητούν μια επαναδιεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είναι πραγματικά αδιανόητο. Το ζητούν και κάποιοι, το Εργατικό Κόμμα, γιατί ακριβώς δεν πέτυχαν τα αποτελέσματα που θέλαν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο πεδίο να εμπλακεί εκεί μέσα η αριστερά και να συμπαραταχθεί με κάτι τέτοιο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πραγματικά αυταπάτες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι έτσι μπορούν να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των εργατών, να προστατεύσουν την αδύναμη τάξη. Όχι, δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος για τον οποίο υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ο Friedrich von Hayek, ο ιδρυτής του νεοφιλελεύθερου project, έγραψε ένα άρθρο το 2002, έγραφε περί φεντεραλισμού και είπε «Δεν θα ήταν καταπληκτικό αν υπήρχε μια φεντεραλιστική δομή της Ευρώπης, όπου όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν από μια μη αιρετή γραφειοκρατία. Δεν θα ήταν καταπληκτικό. Μπορούσαν να εφαρμοστούν, να επιβληθούν μια σειρά κανόνων και νόμων, τους οποίους δεν θα μπορούσαν να παρακαμφθούν και δεν θα μπορούσε να διαλάθει κανείς». Εν μέρη, η ευχή του έχει επαληθευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον τρόπο που παίρνουν τις αποφάσεις, και τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι απλώς ένα πρόσχημα νομιμοποίησης που χειροκροτάει, παρακολουθεί αμέτωπο, χωρίς να μπορεί να κάνει και πάρα πολλά σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Με κανένα τρόπο, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποστηρίξει και να καλωσορίσει εργατική τάξη. Ένα άλλο επιχείρημα της ριζοσπαστικής αριστεράς ήταν το μη χειροβέλτιστον. Ότι δηλαδή, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απόλυτα συναρτώμενα προβλήματα, η μια απόπειρα όμως αποφυγής ή διάρρηξη των σχέσεων ουσιαστικά θα ήταν εις βάρος των μεταναστών, των ευάλωτων εμάδων, των ευπαθών κλπ. Κάτι που είδαμε όμως την περασμένη εβδομάδα και που είχε αρνητικές επιπτώσεις για την εργατική τάξη και για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες, απεκάλυψε φοβερό ρατσισμό στην κοινωνία, που εξέθεσε, υπήρχε πάντα, δεν ήταν μόνο λόγω Brexit που φάνηκε. Βλέπουμε τι πραγματικότητα ομοίως έχει.
η φασιστική άκρα δεξιά δεν έχει συρρυκνωθεί. Βλέπουμε τι γίνεται στο Εδιμβούργο στην ψήφο της Σκωτίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις φασιστικών κομμάτων. Το μη φασιστικό κομμάτι του Συντηρητικού Κόμματος είναι σε μεγάλη κρίση. Δεν πρέπει να εικάσουμε ότι η άκρα δεξιά οργανωτικά έχει προωθηθεί. Κάθε άλλο. Και η κεντροδεξιά είναι απόλυτα διασπασμένη. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να οργανωθεί σωστά εν ώψη του δημοψηφίσματος των Brexit. Πριν από 2 μέρες, τελικά, το ανώτο δικαστήριο κατόπιν προσφυγής πολίτου απεφάνθη ότι η τελική απόσχηση μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει και σχετική υπερψήφιση από το κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αγνοώντας ή παρακάπτοντας τη σχετική απόφαση, τη σχετική δημιουργία του δημοψηφίσματος. Άρα για μένα είναι σαφές ότι το Brexit παρουσιάζεται σαν μια απάντηση και ένα πρόταγμα της άκρας δεξιάς. Πρέπει να αρθρώσουμε εμείς φωνή ως άκρα αριστερά, προς το βλέπουμε. Εάν η άκρα δεξιά υποστηρίζει κάτι, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Πριν από τη Ρωσική Επανάσταση, που θα μνημονεύσουμε βέβαια τα 100 χρόνια φέτος, θεώρησαν, αντίστοιχα με την επικράτηση των αριστερών, το γερμανικό αρχηγείο θεωρούσε ότι έτσι θα μπορούσε να αποφευθεί η ρωσική εμπλοκή. Τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι ένας τρόπος παρανόησης και λανθασμένης ανάγνωσης των ιστορικών γεγονότων. Εξαρτάται το τι θα κάνουν, το πώς τίθεται τα επιχειρήματα. Class people and act then as a kind of, if not a model, then at least it's something which other. Πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα ακόμα και εδώ ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε. Όσο είναι άσχημα τα πράγματα, τελικά δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν μπορείτε να φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αποφασίσετε να το κάνετε όμως, επί τη βάση αριστερών επιχειρημάτων, ίσως να αντιτείνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Κάτι που είναι σαφές. The European Union must be destroyed. Στην περίφημη αγόρευση είναι ότι η Καρθαγένη πρέπει να καταστραφεί. Τελικώς. Αντίστοιχα, κάπως έτσι. Have to be destroyed. The beginning of that process of destruction. Αντίστοιχα λοιπόν με το Carta Gondelenda Est, κάπως έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δηλαδή είναι ένα οικοδόμο το οποίο θα πρέπει να καταστραφεί. Πρέπει να το δούμε αυτό σε μια γενικότερη διαδικασία, θα έλεγα, διάσπαση.